Καλησπέρα, Δημήτρης Πετρόπουλος. Καλησπέρα. Μία έκτακτη εκπομπή, ακόμη πολιτική εκπομπή Λάσπη. Έκτακτη, γιατί σήμερα στην παρέα μας, ενώ η εκπομπή γίνεται τις Πέμπτες, σήμερα Δευτέρα στις 4, έχω στην παρέα μου έναν υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, έναν άνθρωπο ο οποίος επιδιώκει να εκλεγεί στη Β' Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Γιάννη Χατζιαντωνίου. Γιάννη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Θα μου μιλάς λίγο πιο δυνατά μόνο, παρακαλώ. Σου είπα ότι διάβασα κάποια πράγματα για σένα, αλλά θα σου δώσω λίγο χρόνο να μας μιλήσεις εσύ για σένα. Πριν να μιλήσω όμως εσύ για σένα, να πω ότι έχεις ξαναπολιτευτεί το 2000. Το 2012 μπήκα τελευταίος τυπικά στη λίστα, δηλαδή δεν κατέβηκα με Σταυρό, γιατί τότε ήμουν μέρος της γραμματείας σχετικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Και μπήκα για να έχω τη δυνατότητα να υποστηρίξω δημόσια τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από τότε φαινότανε που θα καταλήγαμε. Καταρχήν, λίγο πιο δυνατά τη φωνή σου. Από τότε φαινότανε που θα καταλήγαμε και... Να πω ότι είσαι δικηγόρος. Πόσα χρόνια είσαι δικηγόρος, Γιάννη? Είμαι... φέτος θα κλείσω 30 χρόνια. Με το καλό. Κοντά, έτσι, το 35 τοποθετώ. Είναι κοντά. Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα. Εγώ αποφάσισα να γίνω δικηγόρος όταν ήμουν ο μαθητής λυκείου, κατηγορούμενος. Είχε κάτι επεισόδια εκεί με τους Αμερικανούς. Ήταν η εποχή τότε που κάναμε διαδηλώσεις. Έξω η βάση. Και σαν μαθητής, ναι. Και... όχι, ήταν πιο πολύ, ήταν και ένα θέμα εθνικής φιλοτιμίας. Εγώ γεννήθηκα και με κάποιους στη Ρόδο. Καλώς κακώς. Περισσότεροι Έλληνες θεωρούσαν ότι είχαν ευθύνη οι Ηνωμένες Πολιτείες για την εισβολή στην Κύπρο και είχαμε μια επίσκεψη που συνέπεπτε με τις μέρες της εισβολής. Και έτσι θεωρήσαμε τότε ότι θίγεται και η φιλοτιμία μας η εθνική, δεν ήταν μόνο απλώς το αυτό το σύνηθες, το αντιαμερικανικό κτλ. Να πω δηλαδή συνδικαλιστής από τα μαθητικά χρόνια ή υπερβάλλω? Ναι, συνδικαλιστής. Θα το έλεγα εγώ, κοινωνικός ομοσπονδιακός, δεν ήμουν ποτέ υπέρ του στενού συνδικαλισμού. Δηλαδή, σας πω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές, ας πούμε, διάφοροι, ας πούμε, και συνδικαλιστές και εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα, ακούνε για αξιολόγηση και δυσανασχετούν. Εν μέρει έχουν δίκιο. Γιατί οι αξιολογήσεις γίνονται αυθαίρετα και πολλές φορές προσχηματικά, προκειμένου να κυνηγηθούν αυτοί που δεν είναι αρεστοί κτλ. Για να δώσω έμφαση πάνω σε αυτό που λες. Όμως ο κόσμος δεν εξυπηρετείται. Ναι. Και η γνώμη δική μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα, γιατί αλλιώς θα υπάρξει ο ανταγωνισμός αγοράς. Για να δώσω έμφαση σε αυτό που είπες, μου είπες ότι εργάζεσαι στην Εθνική Τράπεζα. Γνωρίζουμε ναι, και οι δύο ότι. Ως δικηγόρος. Δικαστικό. Γνωρίζεις όμως ότι οι τράπεζες, ειδικά οι τράπεζες, αυτή τη τάξη μεγέθους, οι ανώνυμες εταιρείες, ετησίως κάνουν αξιολόγηση με κάποια κριτήρια τα οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι αποδεκτά. Άρα έχεις μια εικόνα αξιολόγηση στο ιδιωτικό τομέα. Άλλοτε είναι αποδεκτά, άλλοτε όχι. Άλλοτε όχι. Αλλά λέω το εξής, ότι. Οποίο, το λέω και σε, έτσι, και σε νέα παιδιά που τυχαίνει να είναι ασκούμενο στο γραφείο μου κτλ. Αυτός που ασκεί εξουσία πρέπει να θυμάται πάντα ότι δεν την ασκεί ανεξέλεκτα, δεν την ασκεί αυθαίρετα και δεν την ασκεί για τον εαυτό του, προπάντων αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα ακούγεται ίσως λίγο αφελές, αλλά εγώ πιστεύω σε αυτό που λέμε λειτουργήμα. Βεβαίως ο καθένας θέλει από τη δουλειά του να βγάλει χρήματα, αλλά όχι παστησία όμως. Mm-hmm. Κατανοητό. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, και στην Εθνική Τράπεζα είχαμε τη δυνατότητα αυτή η νομική τουλάχιστον της Τράπεζας να γνωμοδοτούμε σε θέματα που έβαζαν ένα μέτρο, ένα φρένο, να το πω έτσι. Υπάρχει ένα που είναι και επίκαιρο ζήτημα, με τα δάνεια σε συνάλλαγμα. Πριν από χρόνια, ας πούμε, είχε ζητηθεί μια γνωμοδότηση και είχα γράψει ότι όταν έρχεται ένας άνθρωπος να πάρει δάνειο σε συνάλλαγμα, δεν πρέπει απλώς να του λέμε ότι το επιτόκιο είναι μικρότερο. Πρέπει να το εξηγούμε το συναλλαγματικό κίνδυνο. Mm-hmm. Και να υπογράφει και ένα χαρτί ότι έλαβε γνώση του συναλλαγματικού κίνδυνου. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν αυτά τα θέματα. Δεν μιλώ τώρα για επιχειρηματίες και μεγάλους που έχουν και συναλλαγές με το εξωτερικό και καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Και έχουν και συμβούλους. Η υποχρέωση.
Αλλά ένας απλός καταναλωτής, ένας άνθρωπος που είναι εργαζόμενος και παίρνει ένα δάνειο σε συνάλλαγμα, παγιδευόμενος από το ότι το επιτόκιο είναι μια μονάδα παρακάτω, πρέπει να έχει έτσι να ενημερωθεί και να ξέρει και τον κίνδυνο. Το κίνδυνο των συναλλαγμάτων. Συμφωνώ απολύτως και εγώ ως οικονομολόγος, συμφωνώ απολύτως. Ας μην ξεφύγουμε στην οικονομία, ένα πολύ καλό πράγμα ακόμη για σένα. Οικογενειάρχης, έξι παιδιά να σου ζήσουν, το είπαμε και πριν ξεκινήσει αυτή η συνέντευξη. Πολιτεύεσαι με το ΣΥΡΙΖΑ από πότε και σε τι θέσεις, Γιάννη? Εγώ προέρχομαι από το χώρο των ευρύτερων σοσιαλιστικών χώρων, να το πούμε έτσι. Αρχικά είχα στρατευτεί στο ΠΑΣΟΚ, όπως και πάρα πολλοί κόσμος. Θεώρησα ότι αυτοί που είχαν την ευθύνη αυτού του χώρου με προσέβαλαν και έπαιξαν σε βάρος μου. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορώ να το ανεχτώ. Πόσο πίσω με πας χρονικά, εποχή? Αρκετά χρόνια πίσω. Λοιπόν, από ένα σημείο και πέρα αποφάσισα να λειτουργήσω ενεργά σε διάφορους χώρους. Ας πούμε, παράδειγμα, πριν από αρκετά χρόνια, πάνω από 10, υπήρχε το θέμα με τις παραλίες που εκχωρήθηκαν σε ιδιώτες με έναν απαράδεκτο τρόπο και στερήθηκε ο κόσμος την δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε ένα χώρο που και από τον νόμο είναι κοινόχρηστος. Εγώ εναντιώθηκα τότε. Δεν είχα φύγει τυπικά από το ΠΑΣΟΚ, αλλά πάντως εναντιώθηκα. Και όταν λέω εναντιώθηκα και μέσα στις διαδικασίες κομματικές, αλλά και δημόσια. Αργότερα είχαμε το μεγάλο θέμα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο είναι τεράστιο ζήτημα. Έχει και πλευρές που δεν φαίνονται. Αν πρέπει να υπάρχουν ή όχι. Ναι, έχει και πλευρές που δεν φαίνονται. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τη Θράκη. Το πρόβλημα με το Κόσοβο στη Σερβία, στην πρώην Γιουγκοσλαβία, δημιουργήθηκε εν μέρη μέσω του Πανεπιστημίου της Πριστινά. Mm-hmm. Που ήταν ένα πανεπιστήμιο που έγινε κέντρο να φτιαχτεί μια ελίτ που αμφισβήτησε την κυριαρχία του κράτους. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να γίνει κάτι ανάλογο. Υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια που και τώρα τα αποτείνει ο κ. Σαμαράς. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να έχουμε τέτοιο θέμα στράκι. Δεν είναι μόνο το κοινωνικό δηλαδή, υπάρχουν και εθνικές πλευρές. Πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ για το περιεχόμενο. Πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν για τα πανεπιστήμια, μια και ανοίξαμε λίγο αυτό το θέμα. Με το ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν στους δρόμους. Δηλαδή, ενάντια. Εγώ συναντήθηκα δηλαδή με τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι σαν εμένα σε μια σειρά κινητοποιήσεις. Από ένα σημείο και πέρα ήταν και επόμενο να βρεθούμε κάποια στιγμή και κομματικά μαζί. Mm-hmm. Όταν με κάποιους ανθρώπους αγωνίζεσαι επί χρόνια, γνωρίζεσαι, καλλιεργείται μια εμπιστοσύνη, μια σχέση τέλος πάντων και βλέπεις ότι ίσως πρέπει να φτιαχτεί και κάτι πολιτικό. Ήταν πολύ σημαντικό ότι φτιάχτηκε ένα συνέδριο πριν από 2 χρόνια. Φτιάξαμε ουσιαστικά ένα καινούριο ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι. Ένας καινούριος ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που απευθύνεται στην πλειοψηφία της κοινωνίας. Χρειάζεται ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα. Βέβαια, εγώ ποτέ δεν ήμουν έτσι προπαγανδιστής με την έννοια του να λέω τα ωραία πράγματα και να συσχωτίζω τα προβλήματα. Υπάρχουν και προβλήματα, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που με καλές προθέσεις μπορεί να μην καταλαβαίνουν ακριβώς. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να συγκλίνουμε με βάση 3 πράγματα. Την καθαρή καρδιά, το ανοιχτό μυαλό και το ξεπέρασμα των προκαταλήψεων. Γιάννη, να κλείσουμε λίγο το θέμα της παιδείας. Η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει όχι στα ανοιχτά, όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Ασφαλώς. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο η άρνηση. Το ζήτημα είναι να ανασυγκροτηθεί η παιδεία, γιατί η παιδεία μας έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Έχει πρόβλημα. Να πω έτσι από απλά πράγματα. Δηλαδή, υπάρχουν παιδιά που τελειώνουν το δημοτικό και άμα τους ρωτήσεις πώς δεν ξέρουν χάρτη της Ελλάδας και τους πεις που είναι η Θεσσαλία, που είναι η Ήπειρος, που είναι τα Τρίκαλα, ας πούμε, δεν μπορούν να σταλέξουν το χάρτη. Το οποίο είναι ένα θέμα αυτό, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, το ότι θέλουμε δημόσια παιδεία δεν σημαίνει ότι θέλουμε αυτό το χάλι που έχει τώρα. Βέβαια, πρέπει να δούμε και τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι, εγώ, μένα ήταν η μητέρα μου καθηγήτρια και πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί αγωνίζονται για να κάνουν τη δουλειά τους και το καθήκον τους σε δύσκολες συνθήκες.
Οι αμοιβές τους έχουν χτυπηθεί, όπως και όλων μας άλλωστε. Αλλά ο εκπαιδευτικός πρέπει να ζει από το μισθό του και πρέπει να έχει και την, έχει την ευθύνη των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει μια αρμονική συμβίωση state, κρατικού πανεπιστημίου και ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ας πούμε όπως το αμερικάνικο μοντέλο? Το αμερικάνικο μοντέλο είναι λίγο διαφορετικό. Κοιτάξτε, όταν εκεί λένε ιδιωτικό, εννοούν ένα είδος που στην ελληνική νομοθεσία είναι αυτό που λέμε ίδρυμα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι απλώς μη κερδοσκοπικό. Γιατί εδώ πίσω από τα λεγόμενα μη κερδοσκοπικά κρύβονται εταιρείες, προμηθευτές. Βεβαιότατα. Κρύβονται άλλα πράγματα. Εκεί το μη κερδοσκοπικό είναι όντως μη κερδοσκοπικό και μιλάμε για μεγάλα μεγέθη και, πολύ και για μια παράδοση που είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή οι Αγγλοσάξονες έχουν άλλη λογική. Όποιος έχει ταξιδέψει εκεί το ξέρει. Και απορώ και με τους δικούς μας. Οπότε, ταξιδεύουν, αλλά δεν κοιτάνε. Οπότε η ύπαρξη αγγλοσαξονικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα σε ένα χώρο που λειτουργεί με βάση τα ευρωπαϊκά. Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν ταιριάζει στο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Δεν μπορώ να το πω. Σε ένα λαγό δεν μπορούμε να βάλουμε πόδια λόγου. Okay. Ας κλείσουμε αυτό. Πρέπει το θέμα. Οι θεσμοί δηλαδή έχουν μια αρχιτεκτονική. Mm-hmm. Δεν μπορείς να βάζεις άσχετα πράγματα. Δεν κολλάνε με το σύστημα και στρεβλώνονται. Πολλοί θεσμοί. Αυτό το κάνουν και αρκετοί στην Ελλάδα γιατί δυστυχώς έχουμε μια πολιτική ελίτ και αν το θέσεις και μια διανόηση. Που πολύ λίγο έχει μελετήσει στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέει ο απλός κόσμος, δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Δηλαδή είναι άνθρωποι που φέρνουν ρετσέτες που ανταποκρίνονται σε άλλες κοινωνικές εμπειρίες. Όχι ότι δεν πρέπει να κοιτάμε τι γίνεται έξω. Αυτό ήθελα να πω, το ευρωπαϊκό μοντέλο. Αλλά πρέπει όμως και να προσαρμόζουμε τα πράγματα στα ελληνικά δεδομένα. Για παράδειγμα, σας πω ένα κλασικό πράγμα, όποιος έχει ταξιδέψει στην Ευρώπη, ξέρει ότι πάνω από το σταθμό του πετρόλαιου υπάρχουν εμπορικά κέντρα. Ναι, βεβαίως. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι εταιρείες εκμετάλλευσης των συγκοινωνιών έχουν έσοδα πέραν του εισιτηρίου. Mm-hmm. Γιατί παντού είναι λιμπαντικές. Στην Ελλάδα δεν έγινε αυτό. Στην Ελλάδα οι χώροι πάρκινγκ δίπλα στους σταθμούς με διάφορες διαδρομές υπόγειες πολιτικού χρήματος και τέλος πάντων συμφερόντων έγιναν εμπορικά κέντρα δίπλα. Δηλαδή κερδοσκόπησαν ιδιώτες. Και ίσως να υπάρχουν και θέματα και με τους πολιτικούς απάνω στην επέκταση του δικτύου των συγκοινωνιών και οι συγκοινωνίες είναι ελληματικές. Μάλιστα. Ας κλείσουμε το θέμα της παιδείας. Ας ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ έτσι από κάποιες απορίες και προσωπικές δικές μου και νομίζω και της ευρύτερης κοινωνίας. Εδώ και τουλάχιστον 3 χρόνια έχετε επιμείνει πάση θυσία να πάει ο τόπος σε εκλογές. Έχετε επιμείνει να κάνετε μια διαφορετική διαπραγμάτευση για θέματα δημόσιου χρέους. Έχετε επιμείνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει άλλο μνημόνιο από την ημέρα που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Και έχετε κατευθυνθεί πάρα πολύ προς το κούρεμα του εθνικού χρέους. Επειδή λοιπόν βρίσκεσαι σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό, παρόλο που είσαι νομικός, εγώ έχω μια εικόνα των χρηματοοικονομικών, ξέρεις πολύ καλά ότι μια διαπραγμάτευση μπορεί να χωρίσει και πολιτισμένα, αλλά μπορεί να είναι πολιτισμένη διαφωνία. Ναι. Πώς αντιμετωπίζετε λοιπόν, εάν επέλθει μια πολιτισμένη διαφωνία και όχι όπως ο κάθε Έλληνας θα ήθελε, μια πολιτισμένη συμφωνία? Να σας πω κάτι. Καταρχήν να ξεκινήσω από ένα βασικό που έχει κάθε κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ που πλησιάζει για πρώτη φορά την εξουσία. Υπάρχει μια παροιμία. Όποιος καεί στο χυλόφι σαν και το γιαούρτι. Λοιπόν, ο κόσμος έχει ζήσει τις διαψεύσεις. Έχει ζήσει τις απογοητεύσεις και οπωσδήποτε είναι δύσκολο να εμπιστευτεί. Τώρα για τη διαπραγμάτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κάνει καλύτερη διαπραγμάτευση. Θα κάνει διαπραγμάτευση γιατί μέχρι τώρα δεν έγινε διαπραγμάτευση. Μετά, η πολιτισμένη διαφωνία. Αν δεν υπάρχει διαφωνία, δεν υπάρχει και διαπραγμάτευση. Προφανώς. Έτσι δεν είναι? Προφανώς. Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες με ρώτησε κάποιος, μα θα πείτε στην Τρόικα ότι δεν τη δέχεστε στα Υπουργεία. Μα είναι προσβολή για τη χώρα κατώτεροι υπάλληλοι να δίνουν εντολές σε υπουργούς. Πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση λοιπόν. Τώρα, η διαπραγμάτευση
καταρχήν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλη τη αρχιτεκτονική, γιατί ακούμε για μια διαπραγμάτευση και νομίζουμε ότι θα κάνουμε κάτι το τρομερό, ξέρω ότι θα δερνόμαστε. Δεν υπάρχει αυτό. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πλαίσιο πολυμερούς διαπραγμάτευσης. Τι είναι το πλαίσιο πολυμερούς διαπραγμάτευσης? Υπάρχει ένα σύνολο το οποίο διαμορφώνει διαρκώς νέους κανόνες. Στη διαμόρφωση αυτών των κανόνων έχουν λόγο όλοι. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Έτσι δεν είναι? Όμως, το ότι είναι ένα σύνολο και ένα πλαίσιο δημιουργεί όρια, όχι μόνο για τους μικρούς, αλλά και για τους μεγάλους. Αρκεί αυτά τα όρια να αξιοποιηθούν. Δυστυχώς η ελληνική πολιτική τάξη δεν έχει δουλέψει σωστά με αυτά τα όρια. Και δεν έχει δουλέψει όχι τώρα στο μνημόνιο και σε άλλα θέματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα διαχρονικό και ένα πρόσφατο εκτός μνημονίου για να γίνει κατανοητή η λογική. Η Ελλάδα είναι τουριστική χώρα. Οι τουριστικές ροές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχονται από τρεις εταιρείες. Υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία στους ευρωπαϊκούς νομικούς και οικονομικούς κύκλους κατά των μονοπωλίων. Ουδέποτε η Ελλάδα ζήτησε αντιμονοπωλιακή νομοθεσία στον τουρισμό. Κάτι το οποίο ήταν προφανές συμφέρον της Ελλάδας. Κάτι το οποίο θα έδινε τη δυνατότητα στις τουριστικές επιχειρήσεις της Ελλάδας να έχουν καλύτερα έσοδα και άρα να δώσουν και στους εργαζόμενους κάτι παραπάνω. Ένα άλλο θέμα συγκυρίας, που πάλι δεν έχει σχέση με το μνημόνιο. Πριν από μερικούς μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε κυρώσεις κατά της Ρωσίας για το θέμα της Ουκρανίας. Δεν θέλω να μπω στο τι γίνεται στην Ουκρανία. Πρόκειται για μια τραγωδία και φασίστες οι οποίοι βομβαρδίζουν σπίτια κτλ. Δεν μπαίνω σε αυτό. Θα μείνω στενά στο ζήτημα κυρώσεις. Λοιπόν, η Ελλάδα στο πλαίσιο της γενικής ευρωπαϊκής πολιτικής επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία. Πρόκειται περί αστιότητος, διότι στην πραγματικότητα το ουσιαστικό κομμάτι των κυρώσεων είναι η απαγόρευση στον πρόεδρο της Βουλής της Ρωσίας, στην πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο που ήθελε να έρθει στη Ρόδο για ένα συνέδριο και το απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα. Έτσι. Δηλαδή δεν έπαθε κάτι η Ρωσία με την έννοια των συμφερόντων. Η Ελλάδα όμως έπαθε τεράστια ζημιά. Έχασε το 1/4 των αγροτικών εξαγωγών. Και προσέξτε τώρα εδώ. Στη συνθήκη για την εξωτερική, υπάρχει στο πρωτόκολλο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει παράγραφος 7 του άρθρου 3, που τι λέει? Ότι όταν μια χώρα έχει δυσανάλογα αρνητικές συνέπειες από ένα μέτρο εξωτερικής πολιτικής, δικαιούται, πρόσεξε, δικαιούται να ζητήσει να συνεδριάσει η Κομισιόν και να την εξαιρέσει. Δηλαδή μιλάμε για δικαιώματα της χώρας κατοχυρωμένα στις συνθήκες, τα οποία για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω. Και παρόλο που υπάρχουν διαμαρτυρίες από ελληνικές επιχειρήσεις, δεν τα άσκησαν ο κύριος Χαρδούβελος, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βεντσέλος. Πρακτικά λοιπόν μιλάτε για μια ευρύτερη. Μιλάμε λοιπόν για μια σοβαρή διαπραγμάτευση όχι για τα συμφέροντα της χώρας. Όχι μόνο στο κομμάτι. Αυτό είναι πάγιο. Αυτό πρέπει να γίνει σε όλα τα ζητήματα. Πρέπει. Δεν είναι το να είμαι εγώ εκπρόσωπος της Ελλάδας και να πάω στις Βρυξέλλες, δεν σημαίνει ότι θα κάνω εκδρομή με τη γυναίκα μου να δω τις Βρυξέλλες. Πρέπει να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της χώρας. Εντάξει, θα πάρω και τη γυναίκα μου να κάνω και μια βόλτα. Αλλά εδώ κάνουν μόνο βόλτες. Εδώ και χρόνια κάνουν βόλτες. Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ έθεσαν θέματα στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά το Ευρωκοινοβούλιο είναι δομή περισσότερο, δυστυχώς προς το παρόν, είναι περισσότερο συμβουλευτική δομή παρά αποφασιστική. Συμμετέχει σε κάποιες αποφάσεις με βάση τις νεότερες τροποποιήσεις των ευρωπαϊκών συνθήκων, αλλά κατά βάση. Οι αποφάσεις παίρνονται στα διακυβερνητικά όργανα και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο θέμα λοιπόν, γιατί δεν θέλω να αποφύγω το κυρίως θέμα. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να, με το ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει μια άλλη νοοτροπία πάνω στο τι πάμε να κάνουμε εκεί. Πάμε να διαπραγματευτούμε, να υπερασπιστούμε τη χώρα, να υπερασπιστούμε την κοινωνία, να υπερασπιστούμε τους εργαζόμενους. Και να σας πω κάτι, κατά βάθος εμείς υπερασπιζόμαστε την Ευρώπη. Γιατί αυτή η Ευρώπη που διαλύει τους αδύναμους, που τσακίζει τη μεσαία τάξη, που εξαθλιώνει τους μισθωτούς, που πήγε την ανεργία από 15% και πάνω σε όλες τις χώρες. Αυτή η Ευρώπη δεν μπορεί να ζήσει, δεν έχει μέλλον, είτε με νόμισμα είτε χωρίς νόμισμα. Το πρόβλημα, δηλαδή, αρεσκόμαστε στα ψευδοδιλήμματα. Και να σας πω κάτι, και η παράταξη του κ. Σαμαρά
έχει αυτή την ιστορική καταγωγή, ας πούμε, τη δεκαετία του 60 έλεγε αυτή τη δραχμή σου θα στην πάρει ο Παπανδρέου, ξέρω, κατά καιρούς, ας πούμε, έχουν ένα πάθος με τα νομίσματα, τα οποία δεν ξέρω πόσοι τα έχουν στην τσέπη τους. Λοιπόν, το θέμα είναι να γίνει σοβαρή διαπραγμάτευση. Πού είναι τα ζάπια του κ. Σόμαρα, τα πάλεψε, τα διαπραγματεύτηκε και τα απέρριψαν, δεν μάθαμε ποτέ. Κάποια στιγμή και εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική, πρέπει να μπορούμε να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια, να το πούμε, ξέρεις, είπαμε αυτό, το παλέψαμε. Είπαμε πέντε πράγματα, κάναμε τρία. Τα δύο δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε, διότι είχαμε αυτό το έκτακτο γεγονός ή αυτή τη δυσκολία που δεν την είχαμε εκτιμήσει σωστά. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει και το υπόδειγμα. Όπως οι άνθρωποι στις δουλειές τους παλεύουν και προσπαθούν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, πρέπει κάποια στιγμή και η πολιτική να έχει υποχρεώσεις. Είμαστε, στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε πολύ με τα δικαιώματα των ανθρώπων κτλ. Αυτό δεν αφορά όμως αυτούς που είναι στις δημόσιες θέσεις. Αυτοί που είναι στις δημόσιες θέσεις έχουν καθήκοντα και πρέπει να τα εκπληρώσουν. Και επίσης, όταν τα παραβαίνουν, και μάλιστα με βαρύ τρόπο και θα έλεγα και άσχημο, πρέπει να υπάρξουν και κυρώσεις. Θέλω να προσθέσω ότι σε μία, θα την πω, διαπραγμάτευση, γιατί έχεις θεωρήσει ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε. Στην πραγματικότητα δεν. Θα πάω με αυτήν σου την. Το να δέχεσαι εντολές και να τις υλοποιείς δεν είναι διαπραγμάτευση. Δηλαδή το να σου λένε, ας πούμε, κόψε 300 εκατομμύρια και να κόψω 290 και θα κάνω τον ήρωα που έκοψα που δεν. Τι να πω, δηλαδή. Μου δίνουν ένα αυτόματο, ας πούμε, να σου ρίξω 20 σφαίρες. Με το να λέω ότι πέτυχα να σου ρίξω 15, είναι διαπραγμάτευση αυτό. Διαπραγμάτευση τι θα ήταν, 5? Διαπραγμάτευση είναι να μην σε πυροβολήσω. Διαπραγμάτευση είναι να πούμε ότι, κοιτάξτε να δείτε, για κοιτάξτε τα καλύτερα. Αυτό το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Συνήθως δεν υπάρχει μια ατζέντα με θέματα που κάποια μπορεί να περάσουν θετικά, κάποια να περάσουν αρνητικά. Κάπως έτσι δηλαδή δεν είναι. Πήρα 2, έχασα 1. Κάπως δεν έγινε αυτό. Δεν έγινε. Το λέω. Άρα η δική σας προοπτική λοιπόν να πάτε με μια ατζέντα στους διεθνείς οργανισμούς και στους εταίρους μας οι οποίοι μας έχουν δανείσει πιο επισήμως και να ζητήσετε τη μη βιωσιμότητα του χρέους και το κούρεμά του. Έτσι. Βέβαια, είναι απαραίτητο. Όλοι το ξέρουν αυτό. Να σας πω κάτι. Το γράφουν στην Ελλάδα, δεν είναι πολύ γνωστό. Αλλά υπάρχουν πολλές ξένες εφημερίδες που το γράφουν αυτό. Άνθρωποι που δεν είναι αριστεροί. Μα οι αριθμοί δεν έχουν ευκαιρία. Είναι όμως ρεαλιστές. Αν λοιπόν σας δοθεί μια άλλη λύση, η οποία δεν περιλαμβάνει κούρεμα. Και μετά, κοιτάξτε, υπάρχουν επίσης και νομικά μέτρα σε ορισμένα θέματα. Για παράδειγμα, θα κάνω μια σύγκριση πρώτα και μετά θα πω ακριβώς το θέμα. Πριν από μερικά χρόνια το Αμερικάνικο Δημόσιο χρειάστηκε να διασώσει τη Citibank, τη γνωστή Citibank. Αγόρασε λοιπόν μετοχές στο Federal Reserve, ουσιαστικά το Αμερικάνικο Δημόσιο. Και όχι μόνο τη Citibank. Προς 1,8 δολάρια τη μετοχή. Μετά από 1,5 χρόνο άρχισε να τις πουλάει με 2,1. Δηλαδή έβγαλε και λεφτά. Ελάχιστο, το ακούω, ας πούμε. Δεν έχασε όμως από το κεφάλαιό του. Βεβαίως. Στην Ελλάδα έχουμε παράδειγμα μεγάλης τράπεζας, συστημικής που λένε, όπου το δημόσιο έδωσε 7,5 δισεκατομμύρια από αυτά που δεν είχε, δηλαδή από το δανεισμό. Του χρυσού χρήματα. Ναι. Ψήφισε νόμο ο κ. Σαμαράς και ο κ. Βενιζέλος και τις μετοχές για τις οποίες το δημόσιο έδωσε και αύξησε το χρέος του κατά 7,5 δισεκατομμύρια, τις παρέδωσαν σε ιδιώτες προς 2,8. Το γνωρίζω και ποια τράπεζα είναι. Λοιπόν, δεν έχει σημασία να πούμε. Μπορούμε να το πούμε και ποια είναι. Πολιτική συμπεριφορά. Αλλά εδώ μιλάμε για το φαινόμενο. Λοιπόν, εδώ πέρα από το ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί γιατί και πώς έγινε και τις ενδεχόμενες ποινικές πια ευθύνες, γιατί όπως είπαμε, χρειάζεται και ορισμένοι που διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, εάν υπάρχουν προϋποθέσεις, να αντιμετωπίσουν τον ποινικό νόμο. Δεν μπορεί υποθέσεις. Δηλαδή είναι ντροπή και εκθέτει τη δικαιοσύνη να πηγαίνει ένας φάκελος και σε 2 ώρες να πηγαίνει στο αρχείο. Τώρα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Γιατί είδαμε και αυτά τα φαινόμενα. Γιατί είδαμε και αυτά. Ναι, είναι φαινόμενα χαρκάλι, δεν έχουμε λόγο να μην το πούμε. Είναι απαράδεκτο όμως. Εγώ λέω, δεν λέω ότι υπήρχε ζήτημα. Όχι. Πότε πρόλαβε να τα διαπιστώσει, σε 1,5 ώρα. Τότε. Νομικά είσαι πολύ γνώστης για τη διάρκεια. Τα διάβασα χαρτιά. Πρόλαβε να τα διαβάσει σε 1,5 ώρα. Και τη στιγμή που οι εμπλεκόμενοι ομολογούν την απόπειρα, έτσι. Εντάξει, μπορεί ενδεχομένως να υπήρχε ένα θέμα νομικό, δεν το ξέρω.
ούτε μπαίνω εγώ τώρα, δεν είμαι δικαστής και δεν ξέρω και το φάκελο ακριβώς. Αλλά θεωρώ ότι είναι παράλογο μέσα σε μια μισή ώρα να βγάλει ειδική συμπέρασμα και να πάει υπόθεση στο αρχείο. Έπρεπε να γίνει μια ανάκριση, κάτι. Να ξεδαστεί τέλος πάντων. Λοιπόν, πέρα λοιπόν από το θέμα ότι χαρίσανε 5 δισεκατομμύρια το ελληνικό δημόσιο, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί πέρα από τη διαπραγμάτευση, ενδεχομένως και νομικά από το ελληνικό κράτος, όταν το κράτος αυτό θα έχει μια άλλη κυβέρνηση. Διότι αυτό το νόμο, αυτό το χάρισμα των 5 δισεκατομμυρίων, το υπέγραψε η Τρόικα. Θα πάμε λοιπόν σε ένα διεθνές δικαστήριο, το λέω και σαν νομικός, και δεν μου συγχωρείτε κύριε. Μας χρεώνετε ένα ποσό, το οποίο εσείς υπογράψατε να το πάρουν ιδιώτες. Γιατί τα ζητάτε τον ελληνικό λαό αυτό. Με ζημιά κιόλας. Γιατί ζητάτε. Όχι, δάνεισαν 7,5. Το δημόσιο χρωστάει 7,5. Υπέγραψαν αυτά τα 7,5 να τα πάρουν κάποιοι προς 2,8. Γιατί το δημόσιο χρωστάει τα 4,7, δηλαδή ο ελληνικός λαός. Γιατί πρέπει να τα πληρώσουμε, αφού υπέγραψαν οι δανειστές να χαριστούν τα λεφτά αυτά σε κάποιους. Να πάνε σε αυτούς να τα πάρουν. Κατανοητό, αντιληπτό το παράδειγμα σου. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν και πλευρές του χρέους που μπορούν να τεθούν και νομικά. Εκείνες οι περίφημες, επειδή τυχαίνει να είμαι και μέλος του εδώ και κάποια χρόνια. Πολλά, τέλος πάντων, 8 χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Είμαι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για τις αποζημιώσεις από τη Γερμανία. Λοιπόν, γιατί οι άνθρωποι που υπέγραψαν το 2010 τη σύμβαση έβαλαν μια ρήτρα ότι η Ελλάδα απαραίτηται από το συμψηφισμό. Συγγνώμη, από το σημείο. Από το συμψηφισμό. Από το συμψηφισμό. Μου χρωστά, σου χρωστώ, τα κλείνουμε. Λοιπόν, γιατί έγινε αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως του συμψηφισμού. Αφήστε το συμψηφισμό. Κάποτε η Ελλάδα δεν πρέπει να ζητήσει αυτά που δικαιούται. Ποτέ δεν θα τα ζητήσει. Δεν ισχύει αυτό που λένε οι Γερμανοί, ότι έχουμε παραιτηθεί και τέτοια. Υπάρχουν ρηματικές διακοινώσεις των πρεσβευτών. Έχουν δώσει κάτι ελάχιστα τη δεκαετία του 60 σε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων. Αλλά και το δάνειο και οι αποζημιώσεις πρέπει να ζητηθούν. Και να πω και κάτι που δεν είναι γνωστό. Εξοντώθηκαν οι Εβραίοι στην Ελλάδα. Αλλά εκτελέστηκαν και χιλιάδες Έλληνες τσιγκάνοι. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτούς. Πάμε, δεν είναι γεγονός αυτό. Έτσι, όχι, ο χιτλερισμός σκότωνε τσιγκάνους σε όλη την Ευρώπη. Σκότωσε και στην Ελλάδα, στα Πετράλωνα. Τους μάζεψαν. Προσωπική εμπορία σε αυτό το κομμάτι των γερμανικών αποζημιώσεων, επειδή η κρίση είναι περίπου μια τετραετία. Γιατί το θέμα των αποζημιώσεων προέκυψε εντός της κρίσης και πριν το 2005. Ουδείς ασχολείται με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Όχι, όχι, ενεργά. Δεν είναι αλήθεια. Υπήρχαν, εγώ είμαι στην Επιτροπή περίπου 8 χρόνια. Δηλαδή είμαι από τότε, από το 5. Ναι, είμαι εγώ προσωπικά. Εδώ όμως κάθε γυναίκα και κάθε άντρα στον δρόμο είναι να μας δώσουν πίσω τα λεφτά μας. Ναι. Γιατί λοιπόν αυτή η αύξηση. Δεν είχαμε δημοσιότητα. Δεν είχαμε. Γιατί? Κάναμε. Όταν ξεκίνησε η ιστορία αυτή με τις αποζημιώσεις στις αρχές, γύρω στο 2000, εγώ το έμαθα επειδή κάποιοι φίλοι απευθύνθηκαν σε μένα ως νομικό. Είχε κινηθεί βέβαια ο Μακαρίτης, ο Σταμούλης με την υπόθεση του διστόμου. Είχαν εκδοθεί αποφάσεις δικαστικές. Είχε γίνει κατάσχεση στον ΚΕΤΕ, την οποία την ανέστειλε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τα δικαστήρια, γιατί όταν γίνεται εκτέλεση εναντίον ενός ξένου κράτους χρειάζεται να υπογράψει Υπουργός Δικαιοσύνης. Και πέρασαν τόσοι υπουργοί δικαιοσύνης και κανένα δεν υπέγραψε. Σκοπεύετε να τα συνδέσετε τα δύο θέματα, οι γερμανικές αποζημιώσεις, με το χρέος. Το χρέος και την κρίση. Όχι, όχι, δεν θα τα συνδέσουμε. Γιατί δεν είναι το ίδιο. Αλλά θα απαιτήσουμε τα χρήματα όμως. Δεν είναι το θέμα. Δηλαδή αυτό το λένε και οι Γερμανοί, ας πούμε, ότι να οι Έλληνες συμπαταξίδες θυμηθήκαν αυτό τώρα για να μην πληρώσουν. Δεν είναι έτσι. Αυτά τα λεφτά τα χρωστάει η Γερμανία και τα χρωστάει πολλά χρόνια. Όταν είχαμε. Πανευρωπαϊκά όμως, όχι μόνο στην Ελλάδα. Σε ορισμένες χώρες έχουν πληρώσει. Σε ορισμένες χώρες έχουν πληρώσει. Okay. Σε εμάς υπάρχει το ζήτημα ότι η πολιτική. Να σας πω κάτι. Εδώ έχουμε το θέμα Siemens. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι. Άλλη τάξη με η πολιτική. Όχι, όχι, μιλώ για τις πολιτικές του συνέπειες. Δεν πιστεύω ότι η πολιτική του Πασόκ και της Δημοκρατίας είναι χαζή και δεν ξέρουν αυτά που ξέρουμε εμείς. Ίσως να τα ξέρουν και καλύτερα γιατί έχουν κυβερνητική εμπειρία και ξέρετε, έχει σημασία να είσαι μέσα στα πράγματα. Αλλά κάνανε ένα συμβιβασμό με τη Siemens που ήταν και ειρωνία.
Δηλαδή, μέσα στο συμβιβασμό προβλεπόταν ότι η Siemens θα διαθέσει χρήματα για να εκπαιδεύσει Έλληνες εναντίον της διαφθοράς. Θυμάμαι. Δηλαδή, μας κοροϊδεύουν κιόλας. Το θυμάμαι ότι έγινε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο συμβιβασμός αυτός δεν υλοποιήθηκε. Η Siemens αυτά που ήταν να δώσει δεν τα έδωσε και η προθεσμία πέρασε. Ο συμβιβασμός νομικά δεν ισχύει. Και το Χριστοφοράκο δεν το στέλνει στην Ελλάδα. Έτσι. Ποτέ δεν θα έρθει ο Χριστοφοράκο στην Ελλάδα. Αφήστε που ο κύριος Θανασίου πέρασε ένα νόμο τώρα και λέει ότι έγινε πλημέλημα το αδίκημα. Και τότε ασέφτατε, Γιώργη μα. Άρα σε λίγο θα βγει ένα βούλευμα, γιατί εκκρεμεί τυπικά το ένταλμα. Αλλά θα κάνει μια προσφυγή στο Τριμελές Συμβούλιο και θα βγει ένα βούλευμα που λέει ότι παραγράφτηκε το αδίκημα και θα έρθει. Μπορεί να μα κουνάει το δάχτυλο και να λέει για το ΣΥΡΙΖΑ πόσο κακό είναι. Θα το δούμε. Θα σου δώσω όλα μα τα δούμε σε αυτή τη χώρα. Θα σου δώσω δύο λεπτά και να πεις ένα νερό, να κάνουμε ένα λίγο μουσικό διάλειμμα. Πάμε μια ανάσα, επιστρέφουμε. Θα μιλήσουμε λίγο για την. Στο τελευταίο μισάριο θα μιλήσουμε λίγο για την, για την μεταξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ακουστεί η γνώμη ενός υποψηφίου για αυτές τις περιβόητες ενιστώσεις και πόσο αυτές είναι πράγματι μια απλά πολυφωνία εντός της παράταξης ή οι δημόσιες τοποθετήσεις πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά. Και θα κλείσουμε λίγο με τον αγώνα σου στην Β' Αθηνών. Από τώρα σου λέω καλή επιτυχία προσωπική. Επιστρέφω σε δύο λεπτάκια μαζί σου. Επιστρέψαμε στη συζήτησή μας με τον Γιάννη τον Χατζη Αντωνίου. Γιάννη, όπως είπα πριν το σύντομο μουσικό διάλειμμα, να μιλήσουμε λίγο για την μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ από τα αισθητά χαμηλότερα ποσοστά που θυμόμαστε πρωτετραετίας. Είπες μόνος σου και είναι και πολύ υγιές ότι προέρχεσαι από ένα χώρο κεντρό, από χώρο σοσιαλισμού, μέσα στον οποίο διαφώνησες. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι. Είναι λοιπόν ένα πολιτικό μαγαζί το οποίο μεγάλωσε, διευρύνθηκε. Μίλησε μου για αυτή τη μετεξέλιξη. Λοιπόν, ποια λέξη σου αρέσει, ποια λέξη σου αρέσει. Ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα. Ναι, το μαγαζί το είπα, το είπα λαϊκά. Ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα, ένα εθνικό κόμμα, όχι με την έννοια την εθνικιστική. Με την έννοια ότι λαμβάνει υπόψη του τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας του κόσμου. Mm-hmm. Γιατί δεν χάσαν όλοι από τα μνημόνια, έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό. Υπάρχουν ορισμένοι, λίγοι βέβαια, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα μνημόνια για να επωφεληθούν, για να κάνουν πράγματα που ήθελαν από χρόνια να τα κάνουν και βρήκαν την ευκαιρία τώρα, έτσι, για να περάσουν διάφορα πράγματα.
Λοιπόν, ο κόσμος λοιπόν. Θέλω κάτι να πω για την νεολαία. Να ολοκληρώσω την ερώτηση. Ναι. Ο κόσμος λοιπόν που βλέπει αυτή την μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το μεγάλωμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα πούμε και λίγο τα ποσοστά του και λίγο τα γκάλωπ. Επειδή έχει πονηρευτεί πολύ με τους πολιτικούς και ακόμα και με τους πολιτευτές, λέει εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι έχει momentum, φαίνεται ότι έχει τάση, φαίνεται ότι θα πάει να πάρει την κυβέρνηση. Μπορεί να έχει αυτοδυναμία, μπορεί να μην έχει. Πάντως είναι η νέα επερχόμενη κυβερνητική δύναμη. Δεν πάμε εκεί, βέβαια, αδερφέ, για να προσέξουμε και λίγο τον εαυτό μας. Ο κόσμος λοιπόν έχει και αυτή την εικόνα. Αυτή την εικόνα για την πολιτική. Καταρχήν ναι, αλλά όταν βλέπει ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ μαζεύεται και ένα κομμάτι του παλιού ΠΑΣΟΚ, είτε πολιτευτές. Μόνο σου μου είπες ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και άνθρωποι από την Νέα Δημοκρατία, όχι σε επίπεδο στελεχών, σε επίπεδο ψηφοφόρων. Και χαμηλών στελεχών. Και χαμηλών στελεχών. Να σας πω κάτι. Μπορεί να έχουμε αντιπαλότητα, αλλά πρέπει να. Νομίζω ο καθένας το ξέρει αυτό από την εμπειρία του. Σοβαροί άνθρωποι και έτοιμοι άνθρωποι υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Σωστή κουβέντα, σοφή κουβέντα αυτή. Και... δηλαδή και μακάρι να έρθουν και άλλοι τέτοιοι. Τέτοιοι άνθρωποι, δηλαδή σοβαροί και έντιμοι άνθρωποι που είναι στο ΠΑΣΟΚ, στην Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω πού αλλού, μακάρι να έρθουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το θέμα τώρα δεν είναι να βγάλουμε το μάτι του αλλού επειδή πέρσι τσακωθήκαμε. Ναι. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνουμε με τη χώρα. Πώς εξηγείς όμως τη μεταστροφή ενός σοβαρού νεοδημοκράτη ή ενός σοβαρού ανθρώπου από το ΠΑΣΟΚ στις αρχές και τις αξίες του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες τουλάχιστον απήχαν παρασάγκας, ειδικά από τις αρχές και τις αξίες της Φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας και του κεντρικού ΠΑΣΟΚ. Κοιτάξτε, και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποδιαμόρφωση, έτσι. Θα ληφθούν αυτά υπόψη. Εξάλλου, αν δείτε το καινούργιο καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, βάζει τέτοια θέματα για την παράδοση του Δημοκρατικού Κέντρου, ας πούμε. Την παράδοση. Κάνετε λοιπόν όχι το ξεφτύλισμα. Ναι, ναι. Κάνετε λοιπόν και εσείς ένα άνοιγμα. Γίνεται ένα άνοιγμα. Σε επίπεδο γραμμών. Πώς θα φτιάξει ένα μεγάλο εθνικό κόμμα. Ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα, χωρίς να πάρεις υπόψη τις ιδιαιτερότητες. Ας πούμε, μίλαγα, να σας πω ένα θέμα που είναι έτσι, που ακούγεται παράξενο. Υπάρχει πολύ θρησκευόμενος κόσμος στο ΣΥΡΙΖΑ και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το πιστεύει ένας που δεν το ξέρει, ας πούμε, το ακούγεται παράξενο. Ακόμα δηλαδή και η προσθήκη της κυρίας Μακρύ από τους ΑΝΕΛ και όμως δημιούργησε έτσι, αυτό το πνεύμα, ότι εκεί πάνε όλοι τώρα για να περισσότερο... Ναι, αυτό είναι άμα το δεις από τα πάνω. Ναι. Δες το από τα κάτω, ότι υπάρχει ένας κόσμος λαϊκός που ήταν στη δεξιά, ήταν στο ΠΑΣΟΚ και ο οποίος κινείται προς τα αριστερά και θέλει να έχει και κάποιους οικείους ανθρώπους που τους ξέρει. Καλούς, καλύτερους, χειρότερους. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Αυτό που δεν θα βρει τους εκφραστές του στην πορεία. Αυτό που δεν θα διαφωνήσουμε και οι δύο, επειδή δεν είμαστε πιτσιρικάδες, είναι ότι η βάση των κομμάτων, επειδή τα έχουμε ζήσει και παλαιότερα, έχουμε ζήσει πολλώσεις Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και τώρα θα ζήσουμε και ζούμε και μία πόλωση, ότι η βάση των κομμάτων δεν είναι ευχαριστημένη από αυτές τις πολιτικές μεταγραφές. Ούτε οι Νεοδημοκράτες είναι ευχαριστημένοι με τις συγκυβέρνησεις ΠΑΣΟΚ, ούτε οι του ΠΑΣΟΚ είναι ευχαριστημένοι. Αυτό είναι άλλο θέμα, κοιτάξτε. Εάν έχουμε μία μετατόπιση που εκφράζει μία πορεία ανθρώπινη, κάποιες επιλογές πολιτικές και κάποια διάθεση αγωνιστική, εγώ νομίζω ότι είναι και θετικό αυτό. Τώρα, αν ξαφνικά, ας πούμε, την παραμονή των εκλογών κάποιος δει, είδα φως και μπήκα. Καλά, είναι τότε είναι και αυτό. Εγώ είναι λέω, άλλο πράγμα αυτό. Στην πάροδο της διαιτίας. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Άρα αυτή η πολυφωνία. Ίσα-ίσα αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε για τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι είναι κάπως στενά. Ίσως θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ευρύτερα. Εγώ σχολιάζω όλο το μηχανισμό ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν συζητάω μόνο για τα ψηφοδέλτια. ΣΥΡΙΖΑ βέβαια. Κοιτάξτε, από την άλλη πλευρά, πέρα από τις αδράνειες, υπάρχει και η φιλοτιμία του χώρου, να το πω έτσι. Δηλαδή ο άλλος είναι κάποια χρόνια και αγωνίζεται. Ξαφνικά, ας πούμε, δεν πάει να εμφανιστεί οποιοδήποτε. Έχει ένα αντανακλαστικό, έτσι, λέει κάτσε, τι γίνεται εδώ. Και εγώ νομίζω ότι αυτό, εντάξει, μπορεί να είναι παθολογικό, αλλά κατά βάση έχει μια υγεία αυτό. Δηλαδή, έχει μια. Βλέπεις μια σύνθεση, το αντιλαμβάνω. Χρειάζεται μια σύνθεση. Ναι, το αντιλαμβάνω. Με σοβαρότητα όμως. Και όχι να κάνουμε το. Δηλαδή, όταν λέμε ένα μεγάλο εθνικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σημαία ευκαιρίας. Πρέπει να κρατηθεί. Επίσης, το κόμμα πρέπει να κρατηθεί εκτός κράτους. Στις βασικές του λειτουργίες. Δεν μπορεί να κρατικοποιηθεί. Γιατί είχαμε την αρνητική εμπειρία του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, πρέπει να διδασκόμαστε από τα προβλήματα που είδαμε στο παρελθόν. Μετά, να πω κάτι άλλο.
πρέπει λίγο να αποεγγελματοποιηθεί η πολιτική. Δηλαδή, ωραία, είμαι εγώ υποψήφιος, ας πούμε ότι εκλέγουμε. Άντε να βγω μια φορά, δύο φορές. Τρεις φορές. Νομίζω ότι έχω να δώσω, θα το δώσω. Καλό είναι μετά να κάνω στην άκρη να βγει κανένας άλλος. Και το τρεις φορές ίσως να είναι και υπερβολή. Είναι πολύ και το τρεις φορές ενδεχομένως. Κατά εμένα, ναι. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος μπορεί να δώσει πράγματα. Εγώ σας πω, έχω κάποιες έτσι ιδέες, ας πούμε. Μου κάνει εντύπωση. Ίσως είναι και μια προσωπική φιλοδοξία, με την έννοια θα ήθελα να υπάρχει ένα ίδρυμα για την ελληνική γλώσσα. Οι Γερμανοί έχουν τον Goethe. Mm-hmm. Οι Ιταλοί έχουν το Ιταλικό Ινστιτούτο. Οι Γάλλοι. Και οι Γάλλοι, βέβαια. Η Ελλάδα δεν έχει ένα τέτοιο ίδρυμα. Και αυτό, ξέρετε, είναι μεγάλο θέμα. Θα μπορούσε να. Εγώ λέω και οικονομικά θα έβγαζε λεφτά αυτό. Και θα έδινε απασχόληση. Υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν τελειώσει φιλοσοφικές σχολές και είναι ανέργα. Μπορούσαμε να έχουμε ένα διεθνή οργανισμό για την ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που θέλουν να μάθουν ελληνικά. Που θέλουν να μάθουν αρχαία ελληνικά. Ή κάτι άλλο. Εγώ έχω ένα πάθος με τους αρχαίους Έλληνες. Διαβάζω πολύ τους αρχαίους Έλληνες, μου αρέσουν. Νομίζω ότι σε πολλά πράγματα δεν ξέρω αν μπορούμε να βρούμε απαντήσεις. Σίγουρα όμως μπορούμε να βρούμε πολύτιμα ερεθίσματα. Όμως όταν χρειάζεται να βρούμε το πρωτότυπο κείμενο, δηλαδή την πρωτογενή επεξεργασία των πηγών, των χειρογράφων κτλ., οι βασικές εκδόσεις είναι του Πανεπιστημίου της Λειψίας και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό ήταν λογικό πριν 300 χρόνια, γιατί δεν υπήρχε ελληνικό κράτος. Αλλά για όνομα του Θεού, σε 200 χρόνια ελληνικού κράτους δεν καταφέραμε να έχουμε ένα ίδρυμα. Να συνεννοηθούμε με τα μοναστήρια που έχουν χειρόγραφα στις βιβλιοθήκες. Μου αρέσει που αυτή σου η ιδέα ξεφεύγει από την νομική και ξεφεύγει και από την άμεση δραστηριότητά σου στον τραπεζικό χώρο. Είναι πράγματι ενδιαφέρουσες ιδέες αυτές. Ενός πολίτη. Ναι. Κοίταξε, εγώ τα αγαπάω τα αρχαία. Πιστεύω ότι είναι μεγάλος θησαυρός. Και είναι μεγάλος θησαυρός από πολλές απόψεις. Να, ας πούμε, λέγανε οι αρχαίοι, αυτός που θα διοικήσει πρέπει να θυμάται τρία πράγματα. Ότι ανθρώπων άρχη, ότι κατανόμων άρχη και ότι ούκα αΐ άρχη. Δηλαδή κάποιος που είναι σε δημόσιο αξίωμα πρέπει να θυμάται ότι έχει να κάνει με ανθρώπους, να μετράει δηλαδή τις ευαισθησίες τους και τις απόψεις τους, πρέπει να θυμάται ότι πρέπει να τηρεί τους νόμους και πρέπει να θυμάται ότι θα αδικεί πάντα. Πώς μπορείς το 2014 να μετρήσεις την ανθρώπινη ευαισθησία? Με ποιο εργαλείο, κατά τη γνώμη σου? Που δεν λέγεται εκλογές, φυσικά. Η ζωή και η πολιτική δεν τελειώνουν με τις εκλογές. Αυτό λέω. Ποιο είναι εκείνος ο τρόπος λοιπόν που μετράς αν αυτό που έκανες είναι σωστό? Επικοινωνία ίσως. Ναι, μιμιέ. Η επικοινωνία. Τα ΜΜΕ έτσι όπως λειτουργούν στην Ελλάδα θέλουν μια τομή μεγάλη, γιατί είναι μέσα μαζικής επιρροής. Ας μην είναι όπως είναι στην Ελλάδα. Πιστεύεις ότι η επικοινωνία είναι απαραίτητο εργαλείο? Με τους απλούς ανθρώπους, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Επίσης, έτσι σαν εμπειρία ζωής το λέω αυτό, την πατάνε πολλοί που ασχολούνται με την πολιτική, ιδίως αυτοί που δεν έχουν μεγάλες κοινωνικές εμπειρίες. Mm-hmm. Είναι πάλι αυτό που λέει ο κόσμος, δεν έχουν δουλέψει. Λοιπόν, υπάρχει μια ροπή προς την κολακία και των ανθρώπων, αλλά και αυτοί που είναι στα δημόσια αξιώματα την πατάνε. Είναι πολύ ωραίο να σου λένε πόσο σπουδαία τα είπες. Ας πούμε, είχα βγει σε διάφορες εκπομπές, με βλέπανε διάφοροι, μου λέγανε ότι είσαι καλός και τέτοια. Όχι, καλά τα λες. Τους έλεγα, ναι, του λέω, άμα είσαι φίλος πραγματικός, πρέπει να μου πεις τι είπα στραβά. Τι έκανα λάθος. Αντιληπτό. Γιατί αποκλείεται να μην έκανα λάθος. Κάτι θα έκανα στραβό. Μου έχουν πει διάφοροι τέτοια. Ας επιστρέψουμε λίγο. Και τους αγαπώ πολύ και τους εκτιμώ ιδιαίτερα. Είναι η καλοπροαίρετη κριτική. Έχει και την καλή της πλευρά, έχει και τη θετική της πλευρά και την αρνητική της πλευρά. Γιατί πρέπει όλοι να βελτιωνόμαστε. Πραγματικά. Γιάννη, ας γυρίσουμε λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ. Τα Γκάλοπ που εν πάση περιπτώσει παρακολουθώ εγώ σας δίνουν από 2,5% έως 5,5%. Το 2,5% είναι πολύ συντηρητικό. Ναι, γι' αυτό είπα από 2,5% έως 5,5%. Η διαφορά είναι μεγάλη. Νομίζω πια είναι ξεκάθαρο ότι είναι και μία αναστρέψιμη. Λογικά λοιπόν. Σήμερα ο κύριος Σαμαράς, για παράδειγμα, έκανε μια δήλωση και λέει: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει συμμάχους, εμείς έχουμε. Δηλαδή, στην ουσία παραδέχεται ότι είναι δεύτερος. Εγώ θα μείνω καθαρά στο στατιστικό, λοιπόν, στο στατιστικό είναι μοντέλο. Βέβαιο, είναι βέβαιο λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται.
Βγαίνει λοιπόν Γιάννη Ωσίδη για πρώτο κόμμα. Με τα στοιχεία που έχουμε, φαίνεται ότι είναι και αυτοδυναμός, οριακά όμως. Πρέπει να επιμείνει ο κόσμος και να μας δώσει λίγο ακόμα όθηση για να, πάρετε για να είμαστε αυτοδυναμοί. Γιατί αυτό? Αυτό δεν θα σε ρώταγα. Δεν θέμα αγωγισμού. Πρέπει να έχουμε και σταθερότητα, αλλά κατά βάση πρέπει να έχουμε την ευθύνη. Εγώ έχω έτσι μια συνδυματάκι, λέω θέλουμε ισχυρή εντολή και αναλαμβάνουμε αδιαίρετη την ευθύνη. Πες μου λίγο, δεν μπορώ να οχυρωθώ πίσω από το 148 και να πω ξέρετε δεν μας δώσετε 151 και άρα... Απ' την άλλη πλευρά δεν μπορεί να δοθεί δυνατότητα σε ορισμένους σχηματισμούς να βάζουν όρους και ιδιαίτερα κάτω από το τραπέζι. Πες μου λίγο στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει αυτοδυναμία. Την πολιτική διαδικασία λίγο πολύ την ξέρουμε όλοι και αυτοί που μας βλέπουν εσύ καλύτερα νομικά. Πού βρίσκεται λοιπόν η χώρα και για πόσο χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν πάλι διχογνωμίες. Δεν έχουμε αποφασίσει αυτό. Η προσπάθειά μας είναι να πάμε σε αυτοδυναμία. Εξηγούμε στον κόσμο ότι είναι ζήτημα προγράμματος και μια συνεργασία θα μας δημιουργούσε προβλήματα, γιατί αναπόφευκτα θα έβαζε σε διαπραγμάτευση το πρόγραμμα κάτι που δεν το θέλουμε και που ξέρετε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ελάχιστο. Δηλαδή όταν το πρόγραμμά σου να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση δεν έχει περιθώριο να κάνεις πίσω, ή ας πούμε ορισμένα άλλα θέματα όπως το ζήτημα του ότι πρέπει κάποιοι που την προηγούμενη περίοδο υποφελήθηκαν και μάλιστα παράνομα να λογοδοτήσουν. Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω σε αυτό. Ο κ. Βενιζέλος λέει ότι είμαστε ρεβανσιστές. Δεν είναι θέμα ρεβάνς. Δεν είναι θέμα ρεβάνς. Ειλικρινά δεν είναι θέμα ρεβάνς. Δεν μισούμε κανέναν. Όμως. Όχι, η εφαρμογή των νόμων δεν είναι θέμα ρεβάνς. Όμως, προσέξτε να δείτε τώρα. Η Ελλάδα πρέπει να ανασυγκροτηθεί. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο 2009. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι Έλληνες, για παράδειγμα, πρέπει να πληρώνουν φόρους. Εγώ είμαι δικηγόρος. Μας έχουν τσακίσει. Μας έχουν διαλύσει. Παρετούνται δικηγόροι με πολλά χρόνια υπηρεσία για να πάρουν 950 ευρώ σύνταξη. Πολλοί συνάδελφοι κλείνουν τα γραφεία τους. Καλά, μπορεί να ήταν και πολλοί οι δικηγόροι όμως. Πάντα ήταν πολλοί με την έννοια αυτή. Οπότε ενδεχομένως να είχαμε και λίγο. Όχι, έχει να κάνει με τη λειτουργία του επαγγελματός. Ναι, ναι, είναι μεγάλο θέμα αυτό, γιατί έχει να κάνει με τη λειτουργία της κοινωνίας και του κράτους. Οι πολλοί δικηγόροι. Δεν είναι, θα μην το πούμε τώρα, αλλά είναι. Με κριτήρια αφηρημένα είναι πολύ, αλλά υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Δεν είναι μία παράμετρος πάντως. Ναι, είναι σαν αυτό που λέμε ότι έχουμε πολλά υπουργεία. Έχουμε πολλά υπουργεία γιατί δεν έχουμε μια δημόσια διοίκηση που τρέχει μόνη της. Mm-hmm. Που θέλει τον πολιτικό προϊστάμενο από πάνω να φωνάζει. Αλλά έχουμε και πολλά υπουργεία. Έχουμε, ασφαλώς έχουμε πολλά υπουργεία και πρέπει να λιγοστέψουμε. Δεν είναι και μάλιστα δραστικά. Και μάλιστα δραστικά. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε γιατί έχουμε πολλά υπουργεία, ώστε να έχουμε ένα σοβαρό σχέδιο να τα μειώσουμε. Mm-hmm. Γιατί άμα δεν καταλαβαίνουμε, θα δημιουργηθούν άλλες παρενέργειες μετά. Λοιπόν, στο... Μου λέγες λοιπόν για την επόμενη μέρα μιας μη αυτοδυναμίας. Στο θέμα μας. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να τιμωρήσουμε κάποιους ανθρώπους. Βγαίνει ο κ. Βενιζέλος και λέει, ρε φασισμός. Να μην τιμωρηθεί κανένας δηλαδή. Καλά, για το μέσο πολίτη είναι αδιάφορο ότι λέει ο κ. Βενιζέλος. Όχι, λέω. Εσύ... Ναι, φανταστείτε όμως να πούμε. Γιατί αυτός βαυκαλίζεται, ας πούμε, ότι θα κάνει συμμαχία με του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά το λέω σαν παράδειγμα. Ωραία, να έχω ένα σύμμαχο λοιπόν που θα μου λέει, ξέρεις, μην διωχθούν οι λεβέντες. Όταν τον έχω συνεταίρο στην κυβέρνηση, θα πιέζομαι. Ναι, κατανοητό. Ναι, αλλά έτσι όμως δεν θα υπάρχει η αίσθηση δικαιοσύνης στους πολίτες που είναι απαραίτητη για να ανασυγκροτηθεί το κράτος. Mm-hmm. Και για να αποκτήσουν κάποια στοιχείο εμπιστοσύνη στο κράτος. Άρα θα έχετε μερική εφαρμογή των προγραμματικών σας δηλώσεων. Μπορούμε να το δεχτούμε αυτό? Δεν το ξέρω αυτό. Είναι σαν αυτοκτονούμε. Είναι πολιτική απόφαση. Όχι, αυτοκτονούμε έτσι. Ο κόσμος δεν ήρθε στο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουμε τα ίδια. Να σου πω κάτι, και εγώ δεν πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ για να γίνουν τα ίδια. Εάν ανάγω την προσέγγιση Βενιζέλου ή τη συνεργασία με το. Δηλαδή, με το βγαίνει, ας πούμε, το. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα για τις συχνότητες. Συχνότητες είναι δημόσια περιουσία. Λοιπόν, πρέπει να γίνει μια ρύθμιση. Το είπε ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας. Ωραία, θα κάνουμε μια συνεργασία με το ποτάμι και τι θα λέμε μετά γι' αυτό. Άρα λοιπόν η προσέγγιση Βενιζέλου, δηλαδή, αν αναφθεί και στις άλλες πολιτικές παρατάξεις, δηλαδή, λογικά δεν θα συνεργαστεί. Ξέρουμε όλοι, κανένα. Γνωριζόμαστε ποιοι στην Ελλάδα, είναι μικρή χώρα, ξέρουμε τι είναι ο καθένας. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ωραία, εμείς να συνεργαστούμε, αλλά τι σημαίνει αυτό?
ότι μπορούμε να κάνουμε πίσω από τόσο βασικά πράγματα που και ο κόσμος θα απαιτεί. Και να σας πω κάτι, γι' αυτό είμαστε στην αριστερά. Δηλαδή, άμα είναι να μην γίνουν αυτά, να σας πω κάτι, έχω δουλειά. Δεν τρελάθηκα. Όχι, βλέπω. Δεν πήγα στην αριστερά εγώ για να γίνουν τα ίδια. Από πλευρά σας βλέπω. Όχι μόνο εγώ. Χιλιάδες άνθρωποι που είναι στην αριστερά. Βλέπω τεκμηριωμένη την επιχειρηματολογία. Χιλιάδες. Γιατί θα δυσκολευτούμε να συνεργαστούμε με κάποιον. Χιλιάδες άνθρωποι. Με ανεξάρτητους Έλληνες που υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Σε κάθε περίπτωση οι συνεργασίες πρέπει να γίνουν πάνω σε ένα πρόγραμμα. Συγκεκριμένο. Πάνω στην κοινωνική σωτηρία της χώρας. Πάνω στην ανασυγκρότηση του κράτους. Την παραγωγή ένας συγκρότησης κοινωνίας. Έχουν κλείσει 250.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ακούμε παραμύθια. Ζάπιο, 1, 2, 3, 5, αυτή είναι πόσα η ύφεση, ήτανε. Γιάννη. Λοιπόν, κλείνουν οι επιχειρήσεις στην ύφεση. Ήρθανε, όχι μα έγινε συνειδητά. Δεν είναι ότι κλείσανε επειδή δεν βγαίνανε. Εδώ έγινε συγκεκριμένη πολιτική και λέει θα γίνει ανταγωνιστική Ελλάδα άμα μειώσουμε τους μισθούς. Ωραία. Πόσο να τους μειώσουμε. Είναι ένας τρόπος, δεν είναι μόνος. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτός ο τρόπος είναι θεωρητικά ένας τρόπος. Όχι, είναι ένα component από το κόστος. Ένα κομμάτι του κόστους είναι και η μισθοδοσία. Είναι μικρό. Είναι μικρό. Είναι πολύ μικρό. Δηλαδή το να μειωθούμε 50% οι μισθοί σημαίνει μείωση του κόστους 8 με 9%. Μα δεν επιτεύχθηκε και κάτι σοβαρό και στην ανταγωνιστικότητα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και να σας πω κάτι. Η Βουλγαρία έχει το μισό μισθό από την Ελλάδα. Βλέπετε να τρέχουν επενδυτές. Όχι βέβαια. Τότε, λοιπόν, επίσης πρέπει να καταλάβουν, νομίζω ένας μέσος άνθρωπος που έχει στοιχειώδη γνώση και που δουλεύει ή ψάχνει και τα λοιπά, ένας πιο ψαχμένος ας πούμε, που δεν τσιμπάει τόσο πολύ στην προπαγάνδα, μπορεί να σκεφτεί το απλό. Δηλαδή, ωραία, θα φτιάξουμε τι στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι το βασικό. Θα φτιάξουμε πλαστικές παντόφλες, ας πούμε, μάλιστα. Οι πλαστικές παντόφλες φτιάχνουν οι Κινέζοι, που έχουν μισθό $1. Μπορούμε να δώσουμε στον Έλληνα $25 μισθό, δηλαδή 20 ευρώ. Φυσικά όχι. Τι να κάνουμε, δηλαδή, η δικτατορία να κάνουμε, δεν μπορούμε να το μειώσουμε το μισθό τόσο. Θα προτιμήσει να μην δουλέψει. Όχι, θα γίνει εξέγερση, θα σκοτωθούμε. Στο τέλος θα έχει και εξέγερση. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Άρα, τι σημαίνει αυτό, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να φτιάχνει πλαστικές παντόφλες και να είναι ανταγωνιστική. Η Ελλάδα όμως έχει μια παράδοση τσαγκαριού στο δέρμα. Έχουμε ακόμα με όλο το χαμό, με την πιστωτική ασφυξία, με όλα τα προβλήματα που έχουμε, έχουμε εταιρείες, άμα το πω θα θεωρηθεί διαφήμιση, υπάρχουν εργοστάσια που παράγουν καλό ποιοτικό δερμάτινο παπούτσι. Λοιπόν, μπορούμε να πουλήσουμε την ποιότητα λοιπόν σαν Έλληνες και να έχουμε εργαζόμενους που θα έχουν και ένα καλό μισθό και θα είναι τεχνίτες. Άρα στο συγκριτικό μας πλεονέκτημα τελικά. Έτσι. Έχουμε μορφωτικό επίπεδο στους ανθρώπους μας. Γιατί να διώχνουμε τους επιστήμονες μας στο εξωτερικό. Μπορούμε να οργανώσουμε τον τουρισμό μας να μην είναι τα 3S μόνο. Να συνδυάζουν, για παράδειγμα, οδοντιατρικές υπηρεσίες. Η οδοντίατρη στην Ελλάδα είναι πολύ φθηνότερη από ό,τι στην Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική. Mm-hmm. Θα μπορούσε αυτό να γίνει με έναν οργανωμένο τρόπο. Θα μπορούσαμε στα ξενοδοχεία μας να διαφημίσουμε τα τρόφιμά μας, τα οποία είναι ποιοτικά. Να τα συσκευάσουμε. Επειδή αυτό το σύστημα που αποχωρεί. Είχαμε σκεφτεί, είχα πάει σαν μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε πάει σαν κλιμάκια στην Ηλία, είχαμε οργανώσει και φτιάχναμε κάποιες καινούργιες οργανώσεις με την ανάπτυξη κόμματος κτλ. Και μου έκανε εντύπωση το εξής. Προχώραγα σε ένα μεγάλο κάμπο με ελιές και δεν είδα κανένα συσκευαστήριο. Όταν σταμάτησα, είδα να είναι αραγμένα, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Είδα 5 Lexus. Λοιπόν, το κόστος του αυτές οι 5 Lexus σαν χρήμα είναι κάτι λιγότερο από 2 συσκευαστήρια. Μόνο που η Lexus είναι δάνειο, είναι κάτι που παράγεται αλλού, είναι λεφτά που φεύγουν από τη χώρα. Mm-hmm. Και ενδεχομένως δανεικά. Λοιπόν, αν φτιάξουμε τα 2 συσκευαστήρια, μπορούμε μετά με τα κέρδη να αγοράσουμε 100 Lexus. Αντιληπτό. Δηλαδή, ταξίδεψε στη Ρωσία. Η συσκευασία της ελιάς, υπάρχει κονσέρβα ελιά, ισπανικής, αυτό που είδα εγώ, 130 γραμμάρια, 1,5 ευρώ. Mm-hmm. Αντιστοιχεία. Λοιπόν, γιατί δεν βοηθάμε να έχουμε τις εξαγωγές. Οι ελιές μας είναι πολύ καλύτερες από τις ισπανικές και τα μεταφορικά λιγότερα.
Αντιληπτό. Μίλησε μου λίγο για την ναυτιλία, γιατί επειδή ακούμπησε λίγο τον τουρισμό, ότι είναι πραγματικά ένα χώρο που συνεισφέρει στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν με διψήφιο ποσοστό. Μίλησε μου λίγο για την ναυτιλία, που και αυτό είναι ένα χώρο ο οποίο και σε επίπεδο ποιότητα αλλά και σε επίπεδο ποσότητα συνεισφέρει στην ελληνική, στο ελληνικό ακαθάριστο προϊόν. Η ναυτιλία είναι ιδιόμορφο πράγμα. Δηλαδή, ένα μεγάλο μέρο τη ελληνική ναυτιλία εμπλέκεται στι παγκόσμιε οικονομικέ διεργασίε, όχι τόσο στι εσωτερικέ. Αλλά φέρνει πράγματα. Καταρχήν έχει 20.000 υπαλλήλους εντός Ελλάδας, έτσι, φέρνει, προσωπικό. Φέρνει έσοδα στη χώρα. Χρειάζεται μια σοβαρή αντιμετώπιση. Αυτός ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής τους, πώς τον αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είναι πρόβλημα. Δεν πρέπει και οτιδήποτε είναι μηδέν είναι πρόβλημα. Πρέπει και αυτοί κάτι να πληρώσουν. Οτιδήποτε είναι. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Εδώ είναι το ζήτημα του κύρους του κράτους. Εδώ είναι το θέμα του κύρους του κράτους. Οι εφοπλιστές είναι, εντάξει, υπάρχουν και καλές και κακές περιπτώσεις βέβαια, αλλά έχει μεγάλη σημασία να ξέρουν ότι υπάρχει ένα κράτος με κύρος. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Για παράδειγμα, στην ναυτιλιακή πολιτική της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια σοβαρή παρουσία του ελληνικού κράτους είναι κάτι που ενδιαφέρει τους εφοπλιστές. Δεν μπορεί να μην τους ενδιαφέρει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αρκεί αυτό να γίνει με μια σοβαρή διαπραγμάτευση. Δηλαδή, το ζήτημα δεν είναι να πάει ο Κατζαντωνίου να τα βρει με τους εφοπλιστές και να τον παίζουν στα κανάλια τους ως άτομο ή να χρηματοδοτούν την πολιτική του καριέρα. Μπορεί να γίνει και αυτό. Δυστυχώς, μέχρι τώρα αυτό γίνεται. Πράγματι. Έτσι είναι, δεν το μοντέλο. Είναι. Έτσι είναι το μοντέλο. Έτσι είναι μέχρι τώρα τα πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι να μιλήσουμε σοβαρά. Να τους πούμε, κοιτάξτε, να δείτε, εσείς είστε επιχειρηματίες, είστε διεθνείς επιχειρηματίες, έχουμε συνείδηση και των ορίων που έχουμε και σαν εξουσία να σας πιέσουμε, δεν είμαστε αφέλειες. Όμως και εσείς, από τη στιγμή που ανήκετε σε ένα έθνος, συνδέεστε με μια χώρα, έχετε και άλλα συμφέροντα εκτός από τα καράβια, πρέπει να κουβεντιάσουμε. Να βρούμε, να έχετε και μια ευθύνη απέναντι σε αυτή τη χώρα και απέναντι σε αυτή την κοινωνία και να έχετε και μια σχέση. Λοιπόν, αν αυτή τη σχέση θέλετε να την φτιάξετε, δεν θα τη φτιάξετε με κολλητήλικια. Θα τη φτιάξετε επιδεικνύοντας μια κοινωνική ευθύνη. Άλλη μια διαπραγμάτευση μου περιγράφεις, αν καταλαβαίνω καλά. Ναι, μα όλη η ζωή διαπραγμάτευση δεν είναι. Πράγματι, αλλά απλά εδώ είναι. Υπάρχει με κάτι στη ζωή που δεν είναι διαπραγμάτευση? Αρκεί να έχεις στόχους. Να έχεις φιλοτιμία. Μάλιστα. Να θέλεις να κάνεις πράγματα. Επειδή και λίγο, να ξέρεις βέβαια. Επειδή και να ξέρεις, γιατί λίγο, και αυτό έχει σημασία. Λίγο, Γιάννη, μας πιέζει ο χρόνος να σε απεκλωβήσω κιόλας. Τελευταία εβδομάδα, πόσα δραστηριοποίησες για την υποψηφιότητά σου? Άκουσα τα τηλέφωνα ότι φεύγοντας από εδώ θα πας κάπου αλλού, φεύγοντας από αλλού θα πας κάπου αλλού. Μίλα μου λίγο για τον αγώνα στη Β' Αθήνας. Κοίταξε, εγώ έτσι, αυτό στον αγώνα του Σταυρού είμαι πρώτη φορά. Είναι ένα πράγμα παράξενο, δύσκολο και εγωιτευτικό όμως. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους, ακούω απίστευτα πράγματα, μερικά είναι έτσι και... Δηλαδή, εντάξει, δεν μου έχουν ζητήσει να παντρέψω κανέναν ακόμα. Καλά, σε άλλους θα το έχουν ζητήσει. Θα έρθει και αυτό. Λοιπόν... Διαπραγμάτευση είναι και αυτό. Παλιού στυλ όμως. Όχι, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι... θα είμαι εδώ και αύριο. Δίνω κάποια τηλέφωνα που θα ισχύουν και μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Πέρα από αυτό όμως, πρέπει να καταλάβουμε όλοι αυτό που είχε πει ο Κέννεντι. Μη σκέφτεσαι κατά βάση τι θα κάνουν για σένα, αλλά τι θα κάνεις εσύ για τη χώρα σου. Είναι βασικό αυτό. Πρέπει να ξέρουμε ότι θα ανέβουμε όλοι μαζί και πρέπει αυτό να το έχουμε ξεκάθαρο τώρα που βλέπουμε ότι πέσαμε όλοι μαζί. Και αυτό ήθελα να πω, μια και πέσαμε όλοι μαζί. Μπορούμε να ανεβούμε όλοι μαζί. Τώρα, εντάξει, κάποιοι ενδεχομένως υποφελούνται από αυτή την κατάσταση, αλλά δεν είναι πολλοί, είναι λίγοι. Δύσκολη η Β' Αθηνών? Εξαιρετικά δύσκολη, γιατί είναι χαώδης και γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Συνάδελφοί σου, άλλοι επώνυμοι? Επώνυμοι είναι όλοι. Διάσημη είναι. Ναι, εν πάση περιπτώσει από το. Του συναντώ. Και τους πιο γνωστούς και τους λιγότερο γνωστούς. Ο καθένας έχει τη συμβολή του. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε εδώ και αύριο.
Εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή η ζωή και η πολιτική δεν τελειώνουν με τις εκλογές. Ναι, πράγματι, είναι μια αλήθεια αυτή. Είναι αρνητικό να εξαφανίζεται κάποιος. Θα είμαστε εδώ και αύριο. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Όσο με αφορά, έχω μια εμπειρία. Δεν ήμουν και πάντα δικηγόρος, έχω κάνει και άλλες δουλειές. Mm-hmm. Ίσως γι' αυτό μπορώ να καταλάβω και ανθρώπους που λειτουργούν έτσι με άλλο τρόπο. Αισθάνομαι ευθύνη. Αυτό. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση όταν ακούω τους ανθρώπους, ακούω ας πούμε ανθρώπους που είναι, έχουν την αγωνία για τα παιδιά τους. Είναι νέα παιδιά, είναι 30 χρονών, θέλουν να φτιάξουν οικογένεια, δεν μπορούν να τη συντηρήσουν. Βλέπω ανθρώπους, ας πούμε, στην ηλικία μου, λίγο πάνω από τα 50, έχουν χάσει τη δουλειά τους, έχουν κάποια ένσημα, αλλά δεν ξέρω αν θα πάρω σύνταξη, γιατί είναι πολύ δύσκολο να δουλέψει ένας άνθρωπος 50 χρονών. Δεν προσλαμβάνει κανείς. Πράγματι. Λυπηρές καταστάσεις, τραγικές καταστάσεις. Εγώ θα ευχηθώ που εγκλήσουμε πρώτα για τις εκλογές. Ο τόπος χρειάζεται κυβέρνηση. Καλό είναι να μην ξαναπάμε σε επαναληπτικές εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα είναι πρώτο κόμμα, σύμφωνα με όλα τα πρέπει άλλα. Να είναι αυτοδύναμος. Πρέπει να είναι αυτοδύναμος. Καλή προσωπική επιτυχία, καλό αγώνα. Ευχαριστώ που ήρθες. Δημήτρης Πετρόπουλος, εκπομπή Λάσπη. Αύριο ένας καλεσμένος από τους ανεξάρτητους Έλληνες και θα συνεχίσουμε μέχρι και την Παρασκευή που επιτρέπονται οι συνεντεύξεις των υποψηφίων της Β' Αθήνας. Καλή συνέχεια, εκπομπή του Πανιωνίου στις 8 η ώρα με τον Χρήστο Καραθανάση. Από μένα, γεια σας.